σαν τους φαντομάδες εισέβαλαν χθες το βράδυ οι άγνωστοι δράστες σε περισσότερα από 6 καταστήματα και σπίτια στη Γαστούνη. Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιδρομή που έγινε χθες το βράδυ. Για άλλο ένα βράδυ, γιατί έχουμε γίνει στόχος, σχεδόν καθημερινά κλέβουν τα χτήματα. Πολλά χτήματα τα έχουν αδειάσει, τα αδειάζουν σχεδόν καθημερινά. Είμαστε κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού. Οι θρασίτατοι διαρρήκτες χτύπησαν σε κεντρικά μαγαζιά της περιοχής, έσπασαν βιτρίνες και έκλεψαν από ταμιακές μηχανές μέχρι κρέατα και ποτά. Οι κύριοι αυτοί πάλι που χτυπήσανε ήταν οργανωμένοι, γιατί χτυπήσανε 4 μαγαζιά, 4 καταστήματα. Τώρα από εκεί και πέρα οι ζημιές, αν έρχονται κάποιο, έχουν κάποιο ποσό και σπίτια, ναι και σπίτια, αν έρχονται σε κάποιο ποσό. Τώρα αυτό το ποσό θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να το βγάλουμε. Στη μία περίπτωση οι άγνωστοι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του συγκεκριμένου καταστήματος με μία ζάντα. Μπήκαν μέσα και αφαίρεσαν χρήματα και φαγόσιμα. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που πάμε να ανοίξουμε το πρωί το μαγαζί μας να τρέμει η ψυχή μας για το τι θα αντιμετωπίσουμε και τι θα βρούμε. Και δυστυχώς δεν υπάρχει μαγαζί αυτή τη στιγμή μέσα στη Γαστούνη που να έχει λιγότερες από 3-4 διαρρήξεις. Αν μη τι άλλο, είναι ντροπή για αυτούς που υποτίθεται ότι φροντίζουν για την ασφαλειά μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρήσεις τους γίνονται στόχος των επιτίδιων, λένε οι επιχειρηματίες που βρίσκονται σε απόγνωση. Άλλες δύο φορές μου το έχουν σπάσει. Το ίδιο σκηνικό είναι μαζί, δηλαδή σπάγανε το τζάμι και προσπαθούσαν μέσα να πάρουν ταμιακές, να πάρουν συρτάρια ή ότι βρούνε πρόχειρα. Εμένα στο στάβλο δεν μπορεί να αφήσει σίδερο, τίποτα. Και από ανά πάση στιγμή είμαστε παντού κλέβουν. Μάλιστα, κάνουν λόγο και για λυπή αστυνόμευση με τον Δήμαρχο Πηνιού Ανδρέα Μαρίνο να ζητά από την πολιτεία να μεριμνήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, φίλε μου. Τι να φυλάξω, ξέρω ότι δεν υπάρχει αστυνομικός εδώ για να ελέξει. Και το μεσημέρι θα πάνε. Και μέρα μεσημέρι θα έρθουν, αφού δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη. Και το καταγγέλλω και στον κύριο διευθυντή, τον αστυνομικό, και προς τον αρχηγό του σώματος, αλλά και προς τον υπουργό και στην κεντρική κυβέρνηση. Έχουν αφήσει τον κόσμο στη μοίρα του. Οι δράστες δεν δίστασαν να χτυπήσουν ακόμα και νωρίς το βράδυ. Ήταν μόλις περασμένες 8 όταν οι γνωστοί άγνωστοι άρπαξαν το μηχανάκι του κυρίου Γρηγόρη. Ήρθε η κόρη μου κατά τις 9:15-9:20 από τη δουλειά που σχόλασε και μου λέει: Παπά, το μηχανάκι που είναι. Στο έξερ, όχι, μου λέει: Δεν είναι έξερ. Και κοίτα, έλειπε το μηχανάκι. Εδώ πάρε, παιδιά, καθόμουν εδώ και στην καρέκλα. Στο τραπέζι καθόμαστε, δεν ακούσαμε τίποτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργήσαν μεθοδικά, αφού φρόντισαν να αφαιρέσουν τις κάμερες ασφαλείας και τα καταγραφικά από τα μαγαζιά τα οποία διέριξαν. Πρέπει να βρούμε τρόπο να προφυλάξουμε τις περιουσίες μας, τα μαγαζιά μας, τους εαυτούς μας. Δεν γίνεται να μπαίνεις στο μαγαζί και να φοβάσεις τη νύχτα να φύγεις. Από τις 6.30 ώρα 7 δεν υπάρχει άνθρωπος έξω. Οι κάτοικοι της Γαστούνης, μόλις πέσει ο ήλιος, φοβούνται να βγουν από το σπίτι τους και ζητούν το αυτονόητο, να υπάρξει στην περιοχή περισσότερη αστυνόμευση. Τα 100 τα βλέπω κάθε μέρα απ' έξω από την αστυνομία και τα δύο κάθε εκεί πέρα. Αν ήταν η περιπολία της αστυνομίας, δεν θα προσπαθούσε ο άλλος να κάνει μια διάρρηξη νύχτα με θορύβους και με κρότους, δηλαδή να σπάσει ένα τζάμι και να μην φοβάται τίποτα.